Hello ladies and gentlemen, we are back. Για άλλη μια εκπομπή είμαστε κοντά σας για κάτι άλλο πολύ μοναδικό, κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ εξωφρενικό, αλλά και πολύ αποκλειστικό, αλλά και πολύ αφοπλιστικό, φίλε τηλεθεατή. Α, γεια σου μωρό μου, τι κάνεις, καλά είσαι. Ξέρω. Και επίσης, κάτσε λίγο. Και... Γιατί δεν γίνεις ο σπίλος φοβάσαι. Τεράσιμο, ούτε δεν ξέρω τι θα πεις. Και σήμερα κοντά σας με πάρα πολύ ωραία θέματα, πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους, δηλαδή συνεργάτες. Άρα και σήμερα θα το πάμε λίγο πινκ-πονγκ το θέμα. Δεν το πάμε, λοιπόν, πρόσεξε τι θα γίνει. Θα διακτηνιστούμε τώρα πολύ γρήγορα και θα πάμε μέχρι το μοναδικό Miranda Cafe. Wow. Εκεί θα συναντήσουμε τη μοναδική Μπάρμπαρα Κίρκη που έγινε να μας πει πάρα πολύ ωραία πράγματα για τα ζώα. Ωραία. Θα επιστρέψουμε, βεβαίως, θα επιστρέψουμε στο σκηνικό μας αμέσως μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και από την Μπάρμπαρα Κίρκη, γιατί εδώ μας περιμένει η μοναδική μελακρινή Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Και θα ξαναφύγω να ξαναπάω στο Miranda, γιατί εκεί θα περιμένει η άλλη μελακρινή, η Άρια Δαμουλάκη. Συγγνώμη, δηλαδή, τι θέλεις να σου κάνω σήμερα. Δεν τον λυπάσαι. Τι θέλεις να σου κάνω σήμερα. Δηλαδή, να τον ταράξει. Θα τον ταράξω όλα μαζί. Μα έτσι γεννήθηκα. Ταραχή στην καρδιά μου να μπαίνει. Ταραχή θα το κάνεις πιο μετά. Ταραχή βρεχίλα μου είσαι εσύ. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Miranda Cafe που περιμένει η Μπάρμπαρα Κίρκη. Έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο αποκλειστικό θέμα και επιστρέφοντας, έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, που αλλού. Και στο εξωτερικό, αγάπη μου. Η Κύπρος δεν. Δηλαδή, τι έγινε, χάθηκε η Κύπρος. Όχι, δεν χάθηκε η Κύπρος, αλλά λέγοντας Ελλάδα-Κύπρο, θεωρώ εγώ ότι είναι ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Καλά, για μας και το εξωτερικό είναι ένα πράγμα. Καλά, είμαστε μια πολύ εθνική εκπομπή, αλλά εμείς πρέπει να το τονίζουμε. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Άρα. Και τώρα που είπα εξωτερικό, εξωτερικό είναι και σήμερα το θέμα μας και το γύρισμά μας. Και τι εξωτερικό κιόλας, είναι καλύτερα. Επιλέξαμε για άλλη μια φορά έναν καταπληκτικό χώρο, γιατί ξέρεις, όλο το χειμώνα δεν γίνεται να είμαστε μέσα στο στούντιο κλεισμένοι. Κάθε μέρα μια ολόκληρη ώρα και εμείς όσο να είναι, καταλαβαίνεις ότι θέλουμε να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Βέβαια, όταν γνωρίζεις τέτοιους χώρους, δεν τους αλλάζεις και συχνά πυκνά, εννοώντας ότι τα τρία τελευταία χρόνια είναι το στέκι μας. Και με το παραπάνω. Και με το παραπάνω, ίσως. Δεν γίνει και σπίτι μας, μη σου πω. Ναι, άλλωστε δεν έχω και κανένα πρόβλημα, γιατί από πάνω έχει και διαμερίσματα, μπορώ και να νοικιάσω και ένα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, Miranda Cafe, εδώ ακριβώς είναι το καφέ το οποίο εμείς επιλέγουμε, στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου 100. Και βεβαίως νομίζω ότι αν δεν έχετε ήδη έρθει, έχετε χάσει τα πάντα. Θέλεις από το χώρο το πολύ intellectual και πολύ έτσι extravagant. Από την εξυπηρέτηση. Από τη μουσική, από τις γεύσεις, από τα κοκτέιλ, τον υπέροχο καφέ. Βεβαίως. Ο καφές βέβαια εδώ πέρα που θα μας συντροφεύσει στις εκπομπές μας αυτές. Βεβαίως είναι Τζίμα Καφέ, είναι και... Αν το θέλεις και η μάρκα αυτή του καφέ που μας συντροφεύει και μέσα στο στούντιο. Αυτό ακριβώς. Από την άλλη βέβαια, αν δεν έχεις δει πάρα πολύ κόσμο καλό και παρουσίαστο και πολύ ωραίες αυτό που λέμε φάτσες, δεν έχεις παρά να έρθεις εδώ, διότι πραγματικά ο κόσμος είναι πολύ ιδιαίτερος. Διότι είναι τα πιο τρέντι και πιο in καφέ, αν μη τι άλλο, μη σου πω μόνο της Ηλιούπολης. Mm-hmm. Να σου πω γενικότερα της Αττικής, διότι είναι ένας χώρος που προσεγγίζει πολύ καλό κόσμο. Από πολλές περιοχές και πολύ πόλεμο κόσμο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Βέβαια, να μην αρχίσω τώρα να κατανομάζω πόσοι έρχονται εδώ καθημερινά. Υπάρχει σελίδα. Μιράντα Καφέ, λοιπόν, θα μας φιλοξενήσει και γι' αυτό το 20 λεπτό στην στήλη των ζώων από τη συνεργάτηδά μας, Μπάρμπαρα Κίλκη, που είναι εδώ κοντά μας και εκείνη μια κούκλα, την μια και θεά. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά. Λοιπόν, όσο και να χειμωνιάζει και όσο να περνάει ο καιρός, παιδιά, εμείς βγαίνουμε έξω και μπορείτε να έχει λίγο κρύο έξω, να έχει λίγο τον ήλιο, το αυτό με τα δόντια που λέμε. Ναι. Αλλά όταν είσαι έναν τόσο ωραίο χώρο, τόσο ωραία τα χρώματα, δεν σου κάνει για χειμώνας. Ναι, καθόλου. Δεν σου κάνει χειμώνας. Κοίταξε, τώρα βέβαια έχω ένα πρόβλημα, παιδιά, σε αυτό. Τι? Ναι. Διότι επειδή από όποιος με βλέπει, μου λέει είσαι πολύ δροσερός άνθρωπος. Φοβάμαι ότι το χειμώνα θα με διώγνουν. Γιατί? Επειδή είμαι πολύ δροσερή, άμα κάνει και κρύο, τι θα γίνει τώρα? Θα σε κρατάνε, απλά θα σου φάσουν και μία κουβερτούλα από πάνω. Δηλαδή θα σε παίρνουν αγκαλιά με αυτές τις κουβερτούλες της Πικέ που είναι τα μωρά της πολύ. Τα φλίστα. Τα φλίστα, ναι. Λοιπόν, η Μπάρμπαρα Κίρκη θα μας ενημερώσει για πολύ ωραία πράγματα που εσείς έχετε θέσει ερωτήματα στη δική της στήλη. Και έχει να μας πει πάρα μα πάρα πολλά. Που σήμερα θα ασχοληθούμε με τις γάτες. Όχι, για τα πρόστιμα. Α, θα μας πεις όμως και για τις γάτες. Για μια στιγμή, ναι, ναι. Θα έλεγες για τα πρόβατα. Α, όχι. Έτσι που ξεκίνησες. Και για τα προβατάκια, γιατί έχουν πολύ μεγάλη και χρησιμότητα. Και να σας πω ότι μου το έχουν ζητήσει και θα το κάνουμε και θέμα. Ναι, πραγματικά υπάρχουν κάποια εξαιρετικά βίντεο που αφορούν τα προβατάκια, παιδιά. Και δείχνουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που όμως μυαλόμαστε να προβατάκι στο πιάτο. Σαφώς. Είναι, δηλαδή, για να μάθεις πολλά για τα προβατάκια, απλά θα δεις τις γυναίκες που έχω δίπλα μου που τις παίρνουν.
Καταλαβαίνεις δηλαδή αντίθεσες και τις κάνω προβατάκια όσο δεν πάει. Οπότε δες ένα προβατάκι δύο, θα έρθουν και οι επόμενες για να καταλάβεις τα προβατάκια πόσο σημαντική. Παραμείνανε κατσίκες. Αυτές φύγανε όμως και είναι στους αγρούς τώρα, είναι έξω στα χωράφια. Και δεν βρίσκουν και ένα και σανό δεν βρίσκουν. Η κατσίκα τρώει και ταραμάει σανό. Το μασάει δεν ταραμάει. Α, το σανό. Λοιπόν, γιατί θέλω να πω κάτι τώρα. Ότι συνήθως όταν λέμε για τη στήλη των ζώων, ξέρεις ότι όλοι κατευθυνόμαστε ότι θα μιλήσουμε για τη γάτα και για το σκύλο. Φέτος όμως έχεις βάλει, θα μιλήσουμε για πάρα πολλά ζωάκια. Για πάρα πολλά, ναι. Δεν είναι μόνο η γάτα και ο σκύλο ζωάκι που αγαπάμε και που προσέχουμε και που θέλουμε να είναι καλά. Ναι. Δεν είναι μόνο pet που λέμε, δηλαδή είναι μόνο υποτιμήρια. Μόνο κατοικίδια. Σαφώς. Ναι. Εγώ είδα σε μια κεντρική οδό, δεν θυμάμαι τώρα. Της Θεσσαλονίκης, ένας κύριος ο οποίος τώρα που είπατε είχε κατσικούλα πολύ μικρή πάνω στο νεκτό. Και ο αδερφός μου έχει αρνάκι. Έχει αρνάκι. Ναι. Και το οποίο το περιποιόταν, το έκανε μπάνιο όπως έκανε τα σκυλιά. Δηλαδή το κατέβαζε βόλτα. Αλλά το είναι και στο έκτο όροφο του σπιτιού του, επειδή είχε. Πώς τα λένε αυτά τα σπίτια που είναι πιο μικρά μέσα και έχουν τεράστιο μπαλκόνι. Όχι. Πώς τα λένε. Τα σπίτια που είναι στον τελευταίο όροφο μια πολυκατοικία. Σοφίτες. Όχι, και σοφίτες. Λέγονται. Αχ, ναι, καλέ. Έλα. Ξενώ, ναι. Όχι, παιδιά, δεν είναι δυνατόν τώρα. Είναι που είναι μικρότερο το σπίτι και τεράστιο το μπαλκόνι. Ο Μάρκος. Πού ήλισαν, ναι. Και ο Βασίλης. Και ο Κώστας. Δεν θυμάμαι, θα μας έρθει. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα. Θα μιλήσουμε για τα πρόστιμα. Να ξεκινήσουμε δηλαδή, όταν ας πούμε κάποιος δεν έχει βάλει το αντιλυσικό, δεν έχει κάνει δηλαδή το αντιλυσικό εμβόλιο, δεν έχει βάλει την κονκαρδούλα που βάζουμε αναγκαστικά το ονοματεπώνυμο και επίσης όταν δεν μαζεύουμε τα περιττώματα από το ζωάκι, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Ναι. Και αυτό πρέπει να το κάνετε και να σας πω ότι δεν υπάρχουν μόνο. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι που σου λέω δεν μπορώ να δίνω στο PET, ας πούμε, έχουν ειδικά σακουλάκια, ναι, τα οποία τα αγοράζεις και είναι 100-150-50 μέσα, ξέρεις που παίρνεις τα πράγματα. Ναι. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι πραγματικά κάθε μέρα που το κατεβάζω στο Wookie έξω, τρεις φορές την ημέρα, έχω μαζί μου πάντοτε δύο χαρτοπετσέτες. Κατάλαβες, μία και άλλη μία, μήπως κάτι δεν φτάσει. Και ένα σακουλάκι. Δεν είναι ανάγκη να παίρνεις ειδικά από το PET, μπορεί να σου πει κάτι, δεν έχω τα λεφτά. Πάρε ένα σακουλάκι, πάρε μία σακούλα, πάρε ένα χαρτί, μία εφημερίδα, αλλά μην τα αφήνεις όμως κάτω. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν και να τονίζουμε, είναι ότι αφήνοντας κάτω όλα αυτά, στην ουσία κάνουν κακό και στο δικό του ζώο, γιατί την επόμενη φορά που θα περπατήσει από τον ίδιο δρόμο θα τα πατήσει και το ίδιο του το ζώο. Και δεν είναι μόνο αυτό, και εμείς. Δηλαδή περπατάμε, τα πατάμε, δηλαδή στο εξωτερικό γιατί είναι και καθαροί οι δρόμοι. Εντάξει παιδιά, είναι αντιαισθητικό, είναι και πηγή μολύνσεως. Βέβαια, δεν είναι πρέπον, εντάξει, οπωσδήποτε. Λοιπόν, παράληψη πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, το οποίο που βάζουμε το τσιπάκι που λέμε. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό, είναι 300 ευρώ το πρόστιμο. Διότι κάποιος μου είπε ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, ότι είναι πλέον, δικό μας. Πλέον είναι υποχρεωτικό. Είναι δική μας κρίση που την έννοια αν το χάσουμε να το βρούμε. Όχι, όχι, πλέον είναι υποχρεωτικό. Ωραία. Και να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Από τη στιγμή που έχουμε το ηλεκτρονικό τσιπάκι, για ποιο λόγο επιβάλλεται το ότι πρέπει να φοράμε τη γονκάρδα στο σκυλάκι με τα στοιχεία του. Γιατί σε περίπτωση. Αυτό είναι αν το χάσεις. Είναι αν το χάσεις. Δηλαδή, αν το χάσεις, δεν είναι μόνο εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί δεν άλλος, αν δεν είναι 12 ώρα το βράδυ, πού θα βρεις τον κτηνίατρο για να υπάρχει το ειδικό μηχάνημα για να κάνει την ταυτοποίηση. Και να στο βγάλει το ειδικό μηχάνημα με την ταυτοποίηση, μέχρι να βρουν από τις καρτέλες και από τα στήματα σε ποιον ανήκει, το μηχάνημα του κάθε γιατρού θα σου βγάλει ένα αριθμό 052-57-80. Να... Μα πηγαίνει στο κεντρικό πηγαίνει μάτια μου και αυτομάτως κομπιούτερ. Ναι, αλλά πα στον κτηνίατρο, έχει ένα ειδικό μηχανηματάκι και βγάζει έναν αριθμό. Παίρνει μετά ο κτηνίατρος το σύλλογο κτηνιατρικό που έχουν καταχωρημένα τα στοιχεία. Και μετά από μία μέρα ειδοποιείται ποιανού ακριβώς ανήκει. Άρα εσύ αν το χάσεις 2 ώρα τη νύχτα, λοιπόν. Ενώ αν ανοίξεις όπως αυτό το σκυλάκι που είχα βρει εγώ στη Νέα Σμύρνη, ανοίγεις, διαβάζεις ότι το σκυλάκι αυτό ανήκει στην Εύη Χιλάν, παίρνεις τηλέφωνο γιατί εσένα να σου πω κάτι, αν δεν είχες τυχοκολλήσει θα την Εύη και στην μικρή μας. Αν δεν είχες βάλει παντού και τα τηλέφωνα, παίζει ρόλο. Τότε που τη χάσαμε. Γιατί πήγε στον κτηνίατρο. Ναι. Άλλο. Αυτή ήταν λίγο και τυχερή. Αυτό. Ναι. Πήγε στον κτηνίατρο. Όταν παραλείπουμε, παιδιά, το βιβλιάριο υγείας, τα εμβόλια. Πάλι είναι 300 ευρώ. Και αυτό. Γιατί πρέπει να γίνονται τα εμβόλια. Σαφώς. Φυσικά το παιδί μας δεν το κάνουμε εμβόλια. Ακριβώς. Και πρέπει να γίνονται και τα εμβόλια και πρέπει και να προσέχουμε πάρα πολύ και ειδικά στα ταξίδια μας. Ξέρεις, πολλοί σου λένε: Έλα, μωρέ, θα του βγάλουν εστίο και περνάνε και δεν έχουν κάνει εμβόλια. Έχω δει πολύ κόσμο να τους ακυρώνουν την πτήση. Ακριβώς. Να γυρίσουν πίσω. Εμείς τι πάθαμε, αλλά τι πάθανε και αυτοί. Εμείς το πάθαμε, αλλά το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έτσι. Παράληψη βόλτας. Όταν το σκυλάκι δεν το βγάζουμε, μπορείς να κάνεις καταγγελία και οπότε είναι πάλι 300 ευρώ.
Κάτσε, περίμενε, συγγνώμη τώρα, όταν το παρέγγει να το λέμε και λίγο ειλικρινά. Μου επιτρέπεις να αλλάξω πόλη. Να αλλάξω πόλη και εγώ για να αλλάξω και στάση. Συγγνώμη. Και πώς εγώ που θα κάνω αυτή την καταγγελία θα όταν αποδείξω είναι... ότι εσύ δεν το βγάζεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μπορείς, είναι αυτό. Κάποια που τα έχουν με αλυσίδες στο μπαλκόνι, ναι. Στην αυλή. Κάνεις καταγγελία. Τραβάς πολλές φωτογραφίες για μέρες. Πολλές φωτογραφίες, βίντεο και τέτοια. Βλέπεις ότι είναι τα περιτώματά του γύρω-γύρω, δεν βγαίνει βόλτα. Και οπότε γίνεται καταγγελία. Για περιμένετε, γιατί αστυνομία. Και εγώ από χθες που έλειπα κάποιες ώρες την Λούση που είχε πολύ καλή μέρα, γιατί δεν έχουμε στο σπίτι και τρελαθεί. Εντάξει, δεν το συνηθίζω και δεν μπορούσα να την πήγα να την πάρω, δεν επιτρεπότανε. Την έβγαλα σε ένα τεράστιο μπαλκόνι που έχουμε ότι επάνω, το ξέρεις, το οποίο είναι στα Roof Garden. Ναι, με πάρα πολλά φυτάκια λουλούδια. Δεν έχει δει κόσμος και κοσμάκι. Πρόσεξε, για μία μέρα, βέβαια είναι με στέγαστρο, με τα πάντα όλα. Ναι. Με το σπιτάκι, με τα νερά, τα φαγητά, τα πάντα όλα. Όταν γύρισα, είχε κάνει τα περιτώματά τη. Ναι, αλλά δεν την αφήνει πάντα. Ναι, αλλά κάποιο άλλο όμως για μία φορά. Ναι, αλλά έγραφε και την επόμενη μέρα. Είδα δηλαδή στο Facebook πριν από δύο εβδομάδες ένα φοβερό γαλλικό bulldog που το είχαν στον 7ο όροφο σε κάτι πολυκατοικίες της Κυψέλης παλιό. Ήτανε όλο το πλακάκι, το είχε φωτογραφίσει από πάνω και ο απέναντι. Για 12 μέρες αυτοί είχαν φύγει διακοπές, 12 μέρες, από την πρώτη μέρα με την που βγάζει η φωτογραφία, δεν έχει ημερομηνία. Ναι, ναι. Κάθε μέρα είχε φτάσει το ζώο να κάθεται όλη την ώρα στο κάγκελο όρθιο, γιατί όλο το κομμάτι γύρω, που τις είχαν αφήσει ήταν περιτώματα γεμάτο. Ναι. Η ξηρά τροφή από την τέταρτη μέρα είχε φύγει και το νερό. Και το ζώο πλέον είχε μείνει σε μια τέτοια, είχε βάλει το κεφάλι του και ειδοποιήσαν, είδα μετά την υπηρεσία και από το διπλανό μπαλκόνι. Πηδήξανε, είχαν λοιπόν την αρμοδιότητα και το πήρανε το ζώο και του αφήσανε σημείωμα. Το είδα όλο το τέτοιο, δεν το είδε στο Facebook. Λοιπόν, στην Κυψέλη. Άρα, όταν παρακολουθεί και βλέπει ένα ζωάκι είναι 12 μέρες εκεί και έχει βγάλει το κεφάλι του χωρίς νερό και κάθεται τις 3 μέρες, σαν να έχει πάθει που λέμε αμόκ, αναγκαστικά θα στο πάρουνε. Τώρα μετά δεν ξέρω και τι έγινε. Πρόστιμο, βέβαια, υπάρχουν πολλά παιδιά. Πρόστιμο 300 ευρώ είναι μέσα στο λέμε ότι το να πάρουμε ένα ζώο, α πούμε, παίρνουμε ένα ζώο και άμα μετά πα και για κακοποίηση, έτσι. Μετά γίνεται η μήνυση, αλλά τρώσε ένα πρόστιμο 300 ευρώ. Δηλαδή και μετά πα για κακοποίηση. Και χαίρομαι σε κάποια νησιά που έγινε. Που έφαγε και ποινή φυλάκισης 10 ετών για αυτό που έκανε σε μια σκυλίτσα και 30.000 πρόστιμο, καλά να πάθουνε. Ναι. Γιατί δεν πάνε να πει ότι τα ζώα δεν πρέπει ποτέ να δίνουμε καμία σημασία και να τα βαράμε, τα χτυπάμε και τα πετάμε, αλίμονο. Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου. 300 ευρώ. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που χτυπάει ένα ζωάκι. Παίρνουμε την πινακίδα, αν βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε και μια φωτογραφία, δεν ξέρω, αν προλάβεις οτιδήποτε, ναι, 300 ευρώ. Μάλιστα. Παιδιά, οι νόμοι έχουν βγει φοβεροί, είναι. Χαίρομαι ιδιαίτερα, ευελπιστώ να εφαρμοστούν. Γιατί κοίταξε και πρακτικά κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν. Δηλαδή, τώρα εσύ λες, βλέπεις ότι χτυπάει ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, εγώ δεν ξέρω τι, ένα ζωάκι. Στον πανικό σου που βλέπεις το περιστατικό, γιατί δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, και για άνθρωπο και για ζώο, έτσι, για το οτιδήποτε. Στον πανικό σου μεταπείς το ότι είδες μια πινακίδα και λες μια άλλη, και εμφανίζεται ένας άλλος άνθρωπος. Και τον παίρνουν στο λαιμό σου. Και δεν είναι στα αλήθεια αυτός που χτύπησε το ζωάκι. Δηλαδή κάποια πράγματα. Ξέρεις, ναι, να μπορείς και να τα αποδείξεις, να λιωθούν, βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Απλά να πούμε ότι για να πληρώσει κάποιος όλα αυτά πρέπει πρώτα. Να έχει αποδειχθεί αφενός. Όχι, να κάνουμε και καταγγελία, δηλαδή να έχουμε και αποδείξεις. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω ότι ο Αλέξανδρος αφήνει τον κούκι μέσα αν δεν υπάρχει απόδειξη ή ότι τον χτυπάει. Ακόμα και αν τον αφήνει, απλά δεν μπορείς να το αποδείξεις. Ναι, ή ότι το χτυπάει, παράδειγμα, ή ότι δεν του έχει, δεν του έχει κάνει τα εμβόλια. Πρέπει να υπάρχουν και αποδείξεις. Αυτό είναι σημαντικό και να κάνουμε καταγγελία. Είναι κάτι δύσκολο, γιατί εγώ σου μιλήσω. Όχι, είναι πανεύκολο. Τώρα, άμα κάποιον χτυπήσει, ας πούμε, με το αυτοκίνητο και έχω τον αριθμό ταυτότητας ή οτιδήποτε και έχω μια φωτογραφία, π.χ. ή και θα σας πω και πώληση που κάνουν στα ζωάκια, και αυτό μπορεί να τον πιάσει στον άλλο παυτοφόρο που αφήνουν σκυλάκια μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί δεν θα έπρεπε να απαγορευτεί κανονικά και η πώληση των ζώων γενικότερα. Ναι, τώρα έχω ένα γενικότερο και δεν κατάλαβε. Ούτε σε εγκεκριμένα. Κάνουμε πώληση μωρών. Παράνομη. Έτσι. Αυτό σου απαντάω. Ναι, αλλά εδώ πέρα υπάρχει καθόλου νόμιμο να πουλούνται τα ζώα. Ναι, είναι για μένα. Ναι, είναι για μένα είναι λάθος. Κατανοώ το να όταν μεγαλώνεις ένα ζωάκι, αυτά που του έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα εμβόλια και την τροφή, κατανοώ ότι το στο μεταφέρω σε ένα να μου δώσει τα χρήματα αυτά, αν θες, για όλα αυτά που έδωσα για το ζωάκι αυτό να το μεγαλώσω. Για τη γέννα, λένε. Έστω αυτά. Αλλά όχι πραγματικά χρήματα πώληση και αγορά. Δεν κάνουν κάτι στη γέννα. Δηλαδή, ακούω
ότι α, το πουλάω 500 ευρώ γιατί, για τη γέννα. Ποια υπάρχουν γέννα? Και τα σπάνια ζώα. Τι 500 δεν μας είχες πει στην εκπομπή και μέχρι 10.000 και 15. Ναι. Όχι, ναι. Άμα θέλεις μην το πουλήσεις και άμα θέλεις μην το βάλεις να σε βγαρώσει. Απλά είναι χρηματιστήριο. Σου λένε σπάνιο και πιστεύω στα περισσότερα. Πάλι χρηματιστήριο. Για πάμε να πούμε και το άλλο. Ναι. Πώληση ζώου συντροφιάς με μικρότερη ηλικία 8 εβδομάδων και πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους είναι 1.000 ευρώ. Δηλαδή έξω, το πρόστιμο έτσι, είναι αν κάποιος μικρότερο από 8 εβδομάδων, γιατί δεν μπορείς να το δώσεις μικρότερο, γιατί θα θέλει το μητρικό γαλατάκι, θέλει τα αδερφάκια του, είναι πώς μεγαλώνουν, δηλαδή πρέπει να είναι μαζί. Σαφώς. Σωστά. Και ούτε να είναι έξω στο δρόμο, δηλαδή να γίνει... Θέλει λίγο τα χαρτιά του, θέλει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία. Είναι 1.000 ευρώ. Δηλαδή, αν το δούμε κάποιον και παίζει την αντίληψή μας... Παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Ναι. Εισαγωγή και μπορεί ακροτηριασμένων σκύλων. Ναι, τραγικό. Ευρώ. Που το κάνουνε παιδιά αυτό, δυστυχώς. Για άλλους σκοπούς βέβαια, αλλά είναι τραγικό. Αυτό πάλι που μου το λέγατε τις προάλλες, το έχουμε ξανασυζητήσει έτσι άσχετα μια φορά που λέμε καθένα, θυμάστε. Ναι. Και μου λέγατε ότι ψάχνουν άνθρωποι τέτοια ζώα να πάρουν. Για ποιο λόγο δεν έχω καταλάβει. Για αγορά εννοείς τώρα για ή εθελοντικά. Για αγορά, εγώ δεν είπα εθελοντικά. Γιατί, γιατί εγώ εντάξει, ξέρω ζωάκι. Ανθρώπους που εθελοντικά όπως έχω και εγώ. Α, το εθελοντικά. Ναι. Ζωάκια. Εντάξει, αυτό το κάνεις για να το βοηθήσεις γιατί το βλέπεις αυτή την κατάσταση. Δεν το συζητάμε. Που μου λέγατε εσύ, μου το έλεγε εσύ, δεν θυμάμαι. Που πίναμε καφέ όταν είχε βγει ο νόμος. Μπράβο, ότι ψάχνουν να αγοράσουν τέτοια σκυλιά. Για ποιο λόγο. Αυτό δεν το ξέρω. Έλατε. Η παράνοια του ανθρώπινου νου. Αυτό πολύ μου άρεσε. Η παράνοια του ανθρώπινου νου. Θα μπορούσε να γίνει και ταινία αυτό, θρίλερ. Αυτό, ναι. Και ποια να έβαζα να παίξει. Έχω να σου πω δύο-τρεις. Τροφή και εκπαίδευση ζώου για μονομαχία. Που συνήθως ναι, που τα κάνουν τα τρελέ. Παιδιά, είναι 10.000 ευρώ. Ευτυχώς. 10.000 ευρώ το πρόστιμο. Και μπράβο, και πολύ καλά κάνουν. Ναι, και ένα τελευταίο. Για τα ζωάκια που είναι στο τσίρκο ή σε θειάσους και τέτοια που χρησιμοποιούνται, είναι 20.000 ευρώ το πρόστιμο για παρόλα κάθε αυτά, ζώο. Όμως, γιατί το τσίρκο αυτό ακριβώς. Έχει επίσημα ζώα έτσι, ακόμα και... Έχουν καταργηθεί όμως τα πολλά τσίρκα. Έχουμε εδώ πέρα στην ναι, όντως. Όχι, δεν έχουμε ποτέ. Έχετε μόνο ένα. Κατά καιρούς υπάρχει... Θυμάμαι πάντως αυτό το μεντράνο που έχονταν πάντα και πήγαινα. Παλιά, τώρα όμως... Όντως τώρα δεν έχονται πολλά. Μακάρι Παναγία, μακάρι. Μακάρι για να βοηθήσουμε τα ζώα, βεβαίως. Δόξα τω Θεώ. Ήτανε σωτήριες για άλλη μια φορά οι απαντήσεις σου στις ερωτήσεις των τηλεθεατών Μπάρμπαρα Κίλη και από τη στήλη σου με τα ζώα. Και στις δικές μας απορίες, μην το λες. Και στις δικές μας, απλά εμείς επειδή είναι φίλοι μας, μπορούμε να τη ρωτάμε και στο σπίτι να γίνει αυτή την εκπομπή. Λοιπόν. Θέλω να έχω χρόνο να κάνω ακόμα μια ερώτηση. Έχεις τόσο χρόνο όσο χρειάζεσαι. Ωραία. Πες μου κάτι αν το γνωρίζεις. Λοιπόν, νομίζω ότι και ο κόσμος ίσως να έχει την απορία αυτή. Αν υποθέσουμε ότι βρίσκουμε ένα σκυλάκι στον δρόμο. Όμως, πρωταρχικά έχουμε δει ότι το σκυλάκι αυτό κάπου άνοικε. Γνωρίζουμε ότι κάπου άνοικε. Ναι. Και συνειδητοποιούμε ότι το σκυλάκι δεν το έσκασε, ότι το αφήσανε. Για μένα, η γνώμη μου είναι καλύτερα να επικοινωνήσουμε με το σπίτι, να ρωτήσουμε το θέλετε το σκυλάκι, το βρήκα. Αν σας πούνε όχι, το καλύτερα το κρατάμε ή το βάζουμε. Καλά, το κρατάμε, το πλέον σίγουρα αυτό έκανα και εγώ. Αν ξέρουμε. Αλλά αφού είδαμε ότι το παρατήσανε στον δρόμο, αυτό δεν έχει πρόστιμο. Έχει πρόστιμο, εννοείται. Αν όμως έχουμε αποδείξει ότι ήταν δικό τους και αν υπάρχει κιόλας. Και... Δεν υπάρχει πάντα τσιπάκι, μην το λες. Γιατί κάποιος που έχει τσιπάκι στο σκυλό δεν τον παρατάει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε να του κάνεις μήνυση. Γιατί δεν μπορείς να αποδείξεις αν ήταν δικό του. Βέβαια, εκτός αν είχες βγάλει φωτογραφίες πριν, το έχεις να βρει. Και με μάρτυρες. Ναι, λοιπόν, πάντως εν ολίγης για υπόλοιπες ερωτήσεις, ό,τι άλλο θέλετε, εμείς δώσαμε κάποιους βασικούς νόμους για να μην πληρώνετε χρέη. Γιατί πλέον μπορεί στην Ελλάδα, έτσι ας πούμε, οικονομικά να πηγαίνουμε, ξέρεις, δεν θα την πω τη λέξη, στο από εδώ πιο μακριά, αλλά τουλάχιστον οι νόμοι που εφαρμόζονται για τα ζώα πρέπει να εφαρμοστούν και πάρα πολύ γρήγορα. Για να καταλάβουμε ότι το ζώο δεν είναι το πήγαμε, το πετάξαμε, το κλωτσίσαμε. Πρέπει να το προσέχουμε όπως προσέχουμε και τα παιδιά μας και τα ανήψια μας και τα αδέλφια μας και ούτω καθεξής. Αυτοί οι νόμοι να αρχίσουν να ισχύουν, λέω εγώ, και για τα παιδιά. Γιατί και βλέπουμε οικογένειες που κακοποιούν τους παιδιά, αλλά δεν ακούγεται πρόστιμα. Ναι. Να πηγαίνουν ευθέως, που είναι και μιλάμε και τώρα εντάξει, ναι. Είναι πολύ, αποδεικνύεται πιο εύκολα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάρμπαρα Κίλη, που ήσουν κοντά μας την επόμενη εβδομάδα με άλλα θέματα. Εμείς βέβαια θα φύγουμε τώρα από το καταπληκτικό αυτό χώρο του Miranda Cafe, εδώ το καλύτερο στέκι της Ηλιούπολης, αλλά και γενικότερα όμως. Θα επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί θα ξανάρθουμε αύριο να φέρουμε αύριο μια άλλη συνεργάτη και να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ. Κάθε μέρα να πούμε. Θα πηγαίνουμε έτσι λίγο πινκ-πονγκ. Δηλαδή μία θα είμαστε στο στούντιο, μία στο Miranda Cafe. Γιατί οι εναλλαγές της εικόνας είναι ό,τι πιο σημαντικό για τον τηλεθεατή. Μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε. Είσαι επαγγελματίας ή ιδιώτης?
Ψάχνεις είδη κομμωτηρίου ή επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών? Ή μήπως προϊόντων ηχοπλαστικής? Θέλεις τα πάντα για το μακιγιάζ? Και όλα αυτά σε τιμές αποθήκης? Λύρος Cosmetics, Γουδί, Άγια Νάργυρη. Και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα πάντα για την ομορφιά. Είναι το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, εμείς εδώ έτσι συνεχίζουμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα έτσι, ένα μικρό ωραίο θεματάκι από μοναδική Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, τα παιδιά παίζει και χαράστην. Και συνεχίζοντας θα ξαναφύγουμε να πάμε μέχρι το Μιράντα Καφέ, εκεί όπου θα μας περιμένει η Άρια Δαμουλάκη, γιατί έχουμε να πούμε για τη στήλη της, το ξέρεις και αυτό. Και γιατί αυτό το χώρο πια τον έχουμε δηλαδή κάνει σπίτι μας. Σπίτι μας, αλλά όταν γνωρίσεις κάτι και είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι, δεν το αλλάζεις με τίποτα, φίλοι τηλεθεατή. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι αυτή η εκπομπή έχει τόσες πολλές εναλλαγές εικόνων, προσώπων, θεμάτων αλλά και εκλεπτισμού, που αυτό είναι που την κάνει μοναδική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά που στον πίνακα της τηλεθέασης πραγματικά είμαστε πρώτοι. Από όλους. Το κάνω στην ημωτική, μας καταλάβεις. Α, ναι, για έλα να το πάμε. Και επίσης, η αγάπη σας είναι τόσο πολύ μεγάλη, το μεγάλη... Α, το μεγάλη, πάει στο έτσι. θα το κάνω και νοηματική. Επίσης, η αγάπη σας είναι τόσο πολύ μεγάλη που μας κάνει και αισθανόμαστε ωραία. Αυτό ήταν λίγο και παπά και μικροπλάξη. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου κοντά μας. Γεια σου όμως. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Βρε με λαχρινάκι. Με πόντισε σφαρμάκι. Με πόντισε σφαρμάκι. Βρε με λαχρινάκι. Λοιπόν, τι φοβάται μία κοπέλα να συζητήσει μαζί με τη μητέρα της. Mm-hmm. Εντάξει, πάμε. Συνήθως οι κόρες έχουν μία διαφορετική σχέση, όπως το έχουμε ξαναπεί, όπως θα το ξαναπούμε, ότι η κόρη, τη μαμά της, τη βλέπει σχεδόν σαν φίλη. Αλλά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούν να τα συζητήσουν. Ο λόγος που μπορεί να φοβάται να σας ρωτήσει ή επειδή φοβάται την αντίδρασή σας. Οι ερωτήσεις αυτές, όταν σας την κάνει η κόρη σας μία φορά, θα τις πούμε ποιες είναι οι ερωτήσεις, ή θα κάτσετε να τις εξηγήσετε με απλά λόγια, γιατί είναι στην εφηβεία, δηλαδή από το 13-14 μέχρι 18. Αυτή είναι έρευνα που έγινε, αυτό που θα πούμε σήμερα, είναι μια έρευνα που έγινε στην Αμερική, που ερωτήθηκαν κορίτσια από 14 μέχρι 18, ποιες είναι οι ερωτήσεις που φοβούνται να πούνε στις μητέρες τους. Και συνήθως η κοπέλα, η έφηβη, ψάχνει είτε σε κάποιους αγνώστους να βρει απαντήσεις, που αυτό είναι το και επικίνδυνο και οπωσδήποτε. Είτε στο ίντερνετ. Ψάχνει στο ίντερνετ, είτε, και αυτό είναι επικίνδυνο. Είτε συζητάει με τις φίλες της. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι ερωτήσεις. Πότε πρέπει να προχωρήσω με ένα αγόρι? Μία μητέρα η οποία θέλει να προστατέψει την κόρη της, πρέπει από τα 13 της να αρχίζει να της μιλάει για τη σεξουαλική επαφή. Για να είναι προετοιμασμένο το κορίτσι, είτε ολοκληρώσει στα 16, είτε στα 18, είτε στα 20. Καλά. Στη σημερινή εποχή είναι και στα 13. Πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω, ναι. Άλλωστε, η γυναίκα νομίζω ότι ολοκληρώνεται έτσι κι αλλιώς και πιο γρήγορα, παιδιά, και ενηλικιώνεται και μυαλό και σώμα. Ναι, σε σχέση με τον άντρα. Λοιπόν, σε σχέση με τον άντρα, πάνω. Αν προχωρήσω, θα μπορέσω να το συζητήσω μαζί σου για ό,τι μου τύχει? Θα το σκεφτώ. Και φοβάται να κάνει την ερώτηση αυτή. Φοβάται πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό να μην αγαπάω το σώμα μου? Ξέρουμε ότι στην εφηβεία, αγόρια κορίτσια, το σώμα αλλάζει. Το κορίτσι... Μεγαλώνει το στήθος. Μπράβο, μεγαλώνει το στήθος. Έρχεται η αμινορύση, όλα αυτά. Όλα τις φαίνονται πιο μεγάλα. Και έτσι τα πιο πολλά κορίτσια στην εφηβεία δεν αγαπάνε το σώμα τους. Ναι. Λοιπόν, είναι σωστό που έχω αμφιβολίες για την ύπαρξη του Θεού? Ναι. Πλέον τα θρησκευτικά καταργήθηκαν, το μάθατε. Ναι, και μάλιστα χωρίς αιτιολογημένη κατάργηση. Ναι.
Καλοσχερός. Ναι, ναι, δεν υπάρχουν θρησκευτικά. Τέλος. Όχι, γιατί λέτε, είναι ένα τροχιστικό αυτό που λέτε. Ναι, δεν υπάρχουν. Και δεν έχουμε βγει έξω να τα κάνουμε λαμπόγελο. Βγες σήμερα εσύ. Φεύγω. Πάτε καλά, λαμπόγελο και πιστρέφω. Πήγαινε να τα κάνεις όλα. Λοιπόν, ναι, μαντάρα. Είναι πραγματικά. Τι λέτε, βρε παιδιά, και εκκλησία τι κάνει, ποια είναι η θέση της εκκλησίας. Καμία. Για να σταματήσει λοιπόν η χρυσή να δίνει τα δεξιά και τα αριστερά στην πολιτική. Λουκά. Και ω πω για πότε θα ξαναλειτουργήσουν όλα. Γιατί δεν έχεις βγει στα κανάλια. Γιατί δεν πήγες βάγκα το Παπαδάκι. Τι κάνεις, Λουκά, που είσαι. Α, νομίζω πως δώσουμε ένα βήμα της Λουκά από την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, γιατί ο Θεός επιτρέπει να συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Λοιπόν, το παιδί στην ηλικία από που μπαίνει στο γυμνάσιο και αρχές λυκείου, αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις που είναι πολύ συχνές. Τις είχα κάνει και εγώ στη μαμά μου. Όπως και πολλά κορίτσια και αγόρια ακόμα στην εφηβεία έχουν αμφιβολίες άμα υπάρχει Θεός και από πού ήρθαμε και πού θα πάμε. Λοιπόν, τι είναι η πορνογραφία. Ακούμε συνέχεια από τα 12, 13 και πάνω, συνέχεια τη λέξη πορνογραφία. Κανένας δεν μπορεί να μας εξηγήσει με απλά λόγια, όπως την είχα κάνει και εγώ την ερώτηση στη μητέρα μου, τι είναι η πορνογραφία. Η μητέρα μου. Είναι λίγο σκληρό να καθίσει να σου πει τώρα γονιός αυτό. Όχι, μου το είχε εξηγήσει. Και εγώ το έχω εξηγήσει και σε μικρότερη ηλικία στα παιδιά, αλλά. Μου το είχε εξηγήσει, αλλά πολλές μητέρες φοβούνται να το πούνε τι είναι η πορνογραφία. Με απλά και λιτά λόγια. Δεν χρειάζεται. Ένα παιδί θέλει απλές λέξεις. Δεν θέλει λέξεις πανεπιστημίου. Λοιπόν, τι είδος κορίτσια αρέσουν στα αγόρια. Αυτό που είπαμε. Όταν δεν αγαπάς το σώμα σου, έχεις και αμφιβολίες αν αρέσεις στους άλλους. Είναι φυσιολογικό να δοκιμάσω τσιγάρο ή ποτό. Προχωράω στον δρόμο και βλέπω κορίτσια 13, 12. 15 να καπνίζουν. Είναι αδιανόητο. Mm. Βγαίνουμε έξω γιατί πόσα κορίτσια έχουν πεθάνει από το ποτό που βγαίνουν 16 και 17. Είναι πολύ επικίνδυνο. Καλύτερα να πείτε ότι θα βγω και θα πιω το πιο ελαφρύ ποτό που υπάρχει. Έχουν βγει τώρα και χωρίς αλκοόλ και έχει πολύ ωραία γεύση. Ναι. Και όχι να το φτάνετε στα άκρα και να φέρνετε τη ζωή σας σε κίνδυνο. Πρέπει να το συζητήσετε με τον γονιό σας. Ή θυμάστε μια κοπελίτσα που είχε βγει στην Κρήτη πέρσι. 16 ετών. 16 ετών κρυφά. Και από το πολύ ουίσκι έπαθε. Ναι. Είχε. Άσχημη κατάληξη. Τέλος. Γιατί δεν κάνουμε παρέα πιο πολύ. Μία μητέρα έχουμε πει ότι δεν γίνεται να είναι πάρα πολύ δεμένη σαν φίλη με την κόρη της. Δεν γίνεται. Υπάρχουν και τα όρια. Αν η κόρη ξεπεράσει τα όρια, έχεις χάσει το παιχνίδι. Γιατί με τον μπαμπά μαλώνεται συνέχεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, και αυτό το κάνουν παιδί, πάρα πολλά παιδιά. Από τα 16 μέχρι τα 18, όταν γίνεται ένας καυγάς, το αντιλαμβάνεται πολύ πιο έντονα από ένα παιδί που είναι 10, 12, 13. Σωστά. Γιατί λέει, τώρα τελείωσε. Όταν γίνεται ένας καυγάς, νομίζει ότι φταίει αυτή. Καλά, αυτό από μικρή ηλικία το νιώθουμε. Ναι, αλλά είναι πιο έντονο γιατί είναι πάνω στην εφηβεία. Λοιπόν, θα χωρίσετε κάποια στιγμή με τον μπαμπά. Είναι μία ερώτηση που φοβούνται όταν υπάρχουν πολλοί. Ότι θα πάρουν απάντηση που δεν θέλουν να την ακούσουν, ίσως και γι' αυτό δεν την κάνουν. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, με αγαπάς όπως είμαι ή θέλεις να αλλάξω. Δεν λένε πολλές φορές οι μαμάδες. Δεν μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, έτσι όπως τα έχεις κάνει. Πολλές φορές στην εφηβεία. Ή δεν μ' αρέσει το ντύσιμό σου. Και από ποιο μικρό το λέμε. Ή δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν μ' αρέσει το που σπουδάφεσαι και ούτω καθεξής. Ακριβώς. Θέλουν να κάνουν μία ερώτηση. Ξέρουν την απάντηση, αλλά φοβούνται. Ναι. Λοιπόν, με αγαπάς όπως είμαι ή θέλεις να αλλάξεις, το είπαμε αυτό. Σωστά. Και μία τελευταία ερώτηση είναι, βγαίνεις με κάποιον άλλον ή αγαπάς πραγματικά τον μπαμπά. Αυτό είναι πολύ περίεργο, παιδιά. Είναι πολύ περίεργο, γιατί όταν υπάρχουν τσακωμοί, εντάξει, υποτίθεται είναι απαντήσεις κάποιου ποσοστού ανθρώπων που ερωτήθηκαν, ναι, στην Αμερική, ναι, έτσι. Σωστά. Ναι. Και εκεί στην Αμερική είναι όταν αμπατήσεις και είναι σε καταστάσεις. Και σε κορίτσια. Είναι βέβαια. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτές είναι οι απορίες. Πάρα πολύ ωραίες απορίες, αλλά και πάρα πολύ ωραίες οι απαντήσεις σου, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννα, που τη στείλεις για τα παιδιά. Μπράβο, Κωνσταντίνα, μπράβο. Μπράβο, Κωνσταντίνα, μπράβο. Φεύγουμε τώρα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά μας δίνετε λίγο το χρόνο να αλλάξουμε και να βρεθούμε πάλι στο Miranda Café. Yep. Σε ένα καταπληκτικό χώρο που μας περιμένει η μοναδική Άρια Δαμουλάκη. Για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, αν το ξέραμε ή δεν το ξέραμε αυτό που θα μας πει η Άρια σήμερα. Εσείς δεν έχετε καλύτερη επιλογή και δεν έχετε να πάτε πουθενά. Διότι η εκπομπή μου πει δεν τελειώνει ποτέ. Σταμάτα να ρωτάς για μένα, σταμάτα να τηλεφωνείς. Δεν
ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, καθόλου δεν με συγκινείς. Κάνε δουλειά σου και μην αγώνεσαι, εγώ τι θα απογίνω αφού εσύ κομμάτια μ' αφήσες να γίνω. Εσύ με έμαθες να ζω μες στο μαράζι, μη κάνεις τώρα κι από πάνω πως σε νοιάζει, πως σε νοιάζει. Να βρεις κανέναν άλλον, τα ισόψυχα σου να του πεις. Μην ασχολείς άλλο μαζί μου, με σέναν ένα ασχοληθείς. Κάνε δουλειά σου και μην αγώνεσαι, εγώ τι θα πω. Εσύ κομμάτια μ' αφήσες να γίνω, εσύ με μάθες να ζω μες στο μαράζι, μη κάνεις τώρα κι από πάνω πως σε νοιάζει, πως σε νοιάζει. Κάνε δουλειά σου και μην αγώνεσαι, εγώ τι θα απογίνω αφού εσύ κομμάτια μ' αφήσες να γίνω. Εσύ με μάθες να ζω μες στο μαράζι, μη κάνεις τώρα κι από πάνω πως σε νοιάζει, πως σε νοιάζει. Ελαστικά Μοντόπεριστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας, κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινούπολεως 44 Περιστέρη. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι έξω από το στούντιο, αλλά μέσα σε ένα καταπληκτικό χώρο, Μιράντα Καφέ, που και σήμερα μας φιλοξενεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας αρέσουν αυτές οι εναλλαγές και των χρωμάτων και των θεμάτων, αλλά και του χώρου. Γενικότερα, οι εναλλαγές στη ζωή μας είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικό είναι πολύ ωραίο το μπλουζάκι μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οι εναλλαγές είναι ωραίες, αλλά και οι αλλαγές καμιά φορά όλο καιρό είναι ακόμα καλύτερες, να ξέρεις. Το ξέρω ότι μου πάει πάρα πολύ και μου το λένε αυτό από το πρωί. Δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για αυτό το εκπληκτικό. Συγγνώμη, αγάπη μου, πραγματικά είναι. Δηλαδή, εκπληκτικό, αλλά επειδή το έκανα off camera, ελπίζω ότι θα σου μείνει από τότε. Να μου μείνει εμένα, αλλά το θέμα δεν έμεινε στον κόσμο. Σωστό, γιατί σωστό, άλλο σωστό. Το off camera, άλλο το on camera. Σωστό, μην ξεχνάς ότι η δικιά μου ζωή είναι on camera. Αυτό camera είναι μια τεράστια αλήθεια. Και ουδής μπορεί να την αμφισβητήσει. Βέβαια, έτσι είναι, φίλε. Τηλεθεατή. Πάρα πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα και πάρα πολύ ωραίο αυτό το 15 λεπτό, 17 λεπτό, 19 λεπτό, 16 λεπτό. Θα το δούμε πώς θα πάει η κουβέντα από την ιδιαίτερη αυτή στήλη. Το ξέρεις αυτό με την Άρια Δαμουλάκη που είναι εδώ στην παρέα μας.
Καλησπέρα. Hello, lady. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά, εσύ. Καλά κι εγώ. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Έχουμε δύο ενδιαφέρον θέματα. Το ένα είναι για τις κόκκινες ελιές πάνω στο δέρμα μας και το άλλο για το υλουρονικό οξύ, δηλαδή την αύξηση των κοιλιών μας. Α, το υλουρονικό οξύ, όταν λέμε ενώ μου αύξηση κοιλιών, αυτόματα δεν πάει αλλού. Είναι το ενέσιμο υλικό που κάνουμε. Ναι, αλλά εσύ θα μιλήσεις για την αύξηση των κοιλιών. Όχι το υλουρονικό οξύ, μπορούμε να το βάλουμε και αλλού. Μπορούμε να το βάλουμε στα μάγουλα, μπορούμε να το βάλουμε. Ναι, για τις ρητίδες, για. Γενικότερα, γινοπαρία. Ναι, και ζυγωματικά. Και... απλά εσύ σήμερα θα περιοριστείς για την αύξηση των χιλιών. Και στον ποπό μπορούμε να το βάλουμε. Σαφώς, απλά εκεί πέρα πρέπει να κάνεις μια συνεργασία με την εταιρεία γιατί θες πολύ υλικό. Αλλά βέβαια είναι και άλλη ποιότητα του υλουρονικού που χρησιμοποιούμε. Και να πω και κάτι. Το υλουρονικό γενικότερα δεν είναι το ίδιο το πόσιμο αυτό που χρησιμοποιείς στα χείλη, αυτό που χρησιμοποιείς στις γινοπαριακές, αυτό που χρησιμοποιείς στα ζυγωματικά. Είναι διαφορετικό. Είναι υλουρονικό, αλλά είναι άλλη πυκνότητα, άλλη εφαρμογή και σε εσά διαφορετικό είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι, για να μην πει ότι κάποιο ότι θέλω ας πούμε, να βάλω στον ποπό και βάζω στα χείλη, γιατί δεν είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Όχι, πάμε να ξεκινήσουμε, βεβαίως, που και αυτό δεν είναι άσχημο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο θέμα που έχουμε να μιλήσουμε πιο πολύ. Από το πιο μεγάλο θέμα, βασικά και τα δύο είναι... μεγάλα. Θα πω λίγα πράγματα μικρά για το καθένα. Αλλά θα κάνουμε ένα θέμα μεγάλο μαζί. Α, αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, οπότε ξεκίνα από ποιο εσύ νομίζεις ότι πρέπει να ξεκινήσεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε καταρχήν από τις κόκκινες ελιές που εμφανίζονται στο δέρμα μας. Κάποιοι μπορεί να πιάνετε τον εαυτό σας και να αναρωτιέστε... πρέπει να ανησυχώ που εμφανίστηκε αυτό το στιγματάκι πάνω μου ή όχι. Εγώ θα σας πληροφορήσω τι χρειάζεται να ξέρετε για αυτές τις κόκκινες ελιές, αν είναι επικίνδυνες και πώς γίνεται η αφαίρεσή τους. Μάλιστα. Σωστά. Λοιπόν, αυτά τα στιγματάκια βγαίνουν στο δέρμα μας, κυρίως στον κορμό και στα άκρα. Δεν αποκλείεται και στο πρόσωπο. Γιατί είναι χειροποίητα. Βέβαια, εννοείται. Ένα μπισκοτάκι. Την ημέρα από τη Μιράντα, τον γιατρό τον κάνει πέρα. Mm-hmm. Να συνεχίσω. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, εμφανίζονται σε ηλικία 25 ετών και άνω και εντονότερα εμφανίζονται σε ηλικία 75 ετών οι κόκκινες ελίτσες μας, οι οποίες έχουν κόκκινο χρώμα και μπορεί να πλησιάσει έως το μπορντό. Και ξεκινάνε από ένα χιλιαστό και μπορούν να φτάσουν έως ένα εκατοστό. Είναι το συνηθέστερο που μπορεί να βρει ένας δερματολόγος, ένα ιατρείο. Δηλαδή, αν πας, μπορεί να μην χρειαστεί καν να κάνει βιοψία να δει τι είναι αυτή η κόκκινη ελιά. Σας προσθέτω ότι περίπου οι κόκκινες ελιές κυρίως εμφανίζονται στα πιο λευκά δέρματα, στα πιο ανοιχτά, έτσι, δεν είναι? Ναι, πάρα πολύ. Όπου μπορεί να καταλήξει. Ποτέ δεν έχω δει δηλαδή μαύρο με κόκκινη ελιά. Και δεν έχουν βρει ποιος είναι ο παράγοντας που βγαίνουν προς τα έξω αυτές τις ελιές. Αλλά λένε ότι μερικές οφείλονται σε κληρονομικούς παράγοντες, παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν... εντάξει, δεν έχει αποδειχθεί βέβαια. Όχι, όχι. Έτσι λένε. Σωστά, μάλιστα. Έτσι λένε. Σύμφωνα με τα διαδικτυακά μέσα, από στόμα σε στόμα, έτσι λένε οι πληροφορίες μέχρι στιγμής. Τώρα, αν βγει κάτι άλλο, θα το πούμε σε κάποιο άλλο στην πορεία. Βέβαια. Θα μια ελαφρή εκπομπή. Ας τα μην μιλάς, ας τα πει μόνη της. Καλύτερα να μας σας παρά να μιλάς, όρις. Η αφαίρεσή τους γίνεται με τοπική αναισθησία. Και... τα κατάφερε, τα τρία. Και χρησιμοποιούν τρεις τρόπους. Καυτηριασμό. Ακριβώς, ηλεκτροκαυτηρίαση, το λέιζερ και την κρυοθεραπεία. Σωστά. Αυτά τα τρία κάνουν για την αφαίρεση. Δεν είναι ακίνδυνοι από ό,τι λένε, απλά συνιστούν. Αν δείτε μια κόκκινη ελιά να αιμορραγεί συχνά... δεν είναι ακίνδυνη ή δεν είναι επικίνδυνη? Συγγνώμη, επικίνδυνη. Ναι. Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε. Α, εγώ νόμιζα ότι μιλάει ακίνδυνη όσον αφορά την επέμβαση. Δεν είναι κίνδυνη η επέμβαση, ότι μπορεί να έχει, ας πούμε, κάποιες... Περίμενε. Δεν είναι επικίνδυνη γενικά σαν ελιά. Απλώς, αν παρατηρήσουμε... επειδή είμαστε και ζωντανή εκπομπή και ο κόσμος εδώ δουλεύει και εργάζεται, για να τα λέμε κιόλας και μπαίνει και βγαίνει, δεν τα βλέπετε κι αυτά. Λοιπόν, όπως είπαμε, η συγκεκριμένη ελιά δεν είναι επικίνδυνη. Απλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που συνιστούν οι δερματολόγοι να αφαιρεθούν. Όπως μία είναι, όταν μας αιμορραγεί συχνά, τότε πρέπει να ανησυχήσουμε λίγο. Και όταν δείτε πολλές κόκκινες ελιές μαζί να εμφανίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό που κοιτάς είναι θρούβα. Όχι. Δεν πάει στην κόκκινη ελιά.
τον μπερδεύεις και αυτό βγαίνει σε όλες τις γυναίκες, δεν το έχεις μόνο. Τα τελευταία μου έχω βγει κάτι μικρό, αλλά αυτά, δεν είναι. Αυτό μικρούλια δεν είναι, δεν είναι. Δεν είναι και δεν είναι κόκκινα, εντάξει. Όχι, είναι πολύ, αυτά τα είχα δει εγώ κατά. Εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο μας θέμα είναι το ιαλουρονικό. Α, πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, λίγο να κάνω έτσι κάποιες μικρές παρατηρήσεις, διευκρινήσεις και λίγο έτσι να δώσω το δικό μου στίγμα. Θέλω να σου πω το εξής, ότι δεν θα πρέπει λοιπόν να μας ανησυχούν, αλλά παρόλα αυτά, για κάποιους που τους ενοχλεί, θα πρέπει να το κοιτάξουν, εάν θα πρέπει να τους βγάλουν, γιατί πολλές φορές δεν ενδείκνεται, γιατί λένε ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά μπορεί. Ναι. Επίσης, δεν θα πρέπει με τίποτα να τις ξύνουμε. Ναι. Και θα πρέπει και με τίποτα, γιατί αυτές μπορούν με το μικρό που θα τις ξύσουμε να μολυνθούν και μπορούν να πάνε και σε άλλα σημεία. Είναι μεταδιδόμενες ακόμα και στο δημόσιο στόμα, το ξέρεις. Αλήθεια λες, δεν το γνώριζα. Ούτε εγώ. Επίσης, δεν θα πρέπει να τρίβονται με χρυσαφικά και με κοσμήματα. Εντάξει, γιατί τις αιματώνουν και αυτές τις μεγαλώνουν και γίνεται σαν αλλεργία. Ναι. Αλλά όμως όπως και να έχει, όταν εμφανίζουμε στο σώμα μας οποιοδήποτε έξω κομματάκι, τελειά είτε κρεατολιά είτε οτιδήποτε άλλο, ενώ δεν το είχαμε πριν, καλό είναι να πηγαίνουμε σε ένα δερματολόγο να μας καθησυχάζει ή τουλάχιστον η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Σε έναν ειδικό, βέβαια. Να προλαβαίνουμε το οτιδήποτε. Αυτό όσον αφορά τις ελιές που μας είπε η Άρια. Που δεν έχουν κουκούτσια. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε να μας πεις για. Δεν θα θέλετε χείλη σαν τη Μόνικα Μπελούτσι. Όχι. Ή όχι, πολλοί θέλουν. Όχι, εγώ θα λέω σε τη Ατζελίνα. Ναι, σε Ατζελίνα, ευχαρίστω σε κάποιον. Ποια είναι αυτή, η δεύτερη. Η Ατζελίνα Τζολί. Α, η Ατζελίνα Τζολί. Ηθοποιός. Και πολύ έτσι με πολύ ελκυστικά χείλη και ζουμερά. Λοιπόν, στο παρελθόν οι γυναίκες και τώρα δηλαδή υπάρχουν κάποιες οι οποίες έχουν από τη φύση του σαρκώδης χείλη. Σαρκώδη. Το επίθετό σου. Χείλα. Γι' αυτό λέγεται, έβη χείλα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, από φυσικό τους έχουν σαρκώδη χείλη. Λοιπόν, τι γίνεται όμως με την πάροδο του χρόνου. Έρχεται η γύρανση, ο παράγοντας της γύρανσης. Σαφώς. Στα χείλη μόνο. Όχι, παντού, χείλη, παντού, ναι. Παντού. Ναι. Απλώς τώρα θα αναφερθώ συγκεκριμένα στα χείλη, γιατί το θέμα μου είναι πάνω στα χείλη. Λοιπόν, τι γίνεται. Κάνουμε ρητίδες. Τώρα, με την πρόοδο που έχει γίνει στην αισθητική δερματολογία, έχουν βρει προϊόντα τα οποία και μας φτιάχνουν τα χείλη μας αρκώδη και νεανικά, και μπορούν να καλύψουν αυτό το πράγμα. Και βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα για εσάς τις γυναίκες. Για παράδειγμα, ας πούμε, τα χείλη, ένας παράγοντας τα οποία, ο οποίος, αν το θέλεις, τα αποδυναμώνει και τα ρητιδιάζει και τους δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και η αφυδάτωση. Είναι η αφυδάτωση ένα. Και δεύτερον είναι, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο καπνίζεται. Πολλές γυναίκες δημιουργείται. Αυτό εδώ μπορεί να περάσει κανονικά. Διονύση ενημέρωσε ότι μπορεί ο κόσμος να περνάει κανονικά. Να διακόπτω εγώ να το λέω αυτό. Λοιπόν, τα χείλη λοιπόν δημιουργούν ρητίδες εδώ ακριβώς, στο κέντρο. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε έντονες κινήσεις με τα χείλη γυναίκες. Ναι, να σου πω. Αν και από την άλλη λένε. Άντε, μπράβο, αυτό πες. Ότι οι έντονες κινήσεις, δηλαδή του τύπου που κάνετε εσείς γυναίκες. Αυτό γυμνάζει τα χείλη και τα κάνει λίγο πιο σαρκώδη και πιο ανανεωμένα και πιο έντονα. Βέβαια, αυτό όταν παραγίνεται. Πάντως λέγανε ότι και για να μην τα χείλη. Θα το πω αυτό, επιτρέπετε. Να μην χαλάνε, να μην κάνουν ρητίδες και για να μένουν ζουμερά κτλ. Είναι πολύ ωραία και η προεργασία. Ναι, βεβαίως όλα είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, έτσι λέγανε. Το ξέρω, εννοεί θα πάει στο λεπτό και όλα αυτά, φαντάζομαι. Ναι, εγώ βάζα κατευθείαν κραγιόν. Ναι, όχι, δεν θέλει λίγο την προετοιμασία του. Δεν θέλει κατευθείαν στο κραγιόν. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνεις κατευθείαν στο μοσχάρι, να μην φας λίγο σαλάτα πριν. Λοιπόν, γενικότερα τα χείλη, όσο περισσότερα τα δουλεύουμε, είναι και πιο, αν το θέλεις, πιο σαρκώδη. Βέβαια, θα μην πεις δεν κρατάει αυτό πολύ, αλλά αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Σας πληροφορώ ότι με τις. Επειδή θα μιλήσω για το υλιορονικό οξύ, το οποίο είναι ένα απορροφήσιμο φυσικό υλικό για την αύξηση του χειλιού. Αν το χρησιμοποιείς πολλές φορές, σας πληροφορώ, κρατάει ακόμη περισσότερο. Ναι, δηλαδή αλλά από βέβαια, το βασικό δεν επιτρέπεται και πάρα πολύ. Δεν επιτρέπεται στο πέρας. Ναι, δεν θα φτάσει στην υπερβολή. Μια συγκεκριμένη εννοείς χρονική ισχύει μεταξύ συνεδρίας και συνεδρίας. Ναι, για να δω τώρα πώς θα το κάνεις. Να, αυτό δεν μπορεί να σε ρητιδιάσει.
Θα το κάνεις στον αέρα, δεν θα το κάνεις δηλαδή αυτό το... Θα το κάνω με καλαμάκι. Με καλαμάκι χειρότερο είναι. Χειρότερο. Θέλω επίσης να σας πω ότι το υαλουρονικό που χρησιμοποιείτε στα χείλη θα πρέπει να γίνεται τόσο όσο η συχνή του επαφή και επανάληψη. Και επανάληψη δεν αποδίδει και μπορεί να δημιουργήσει ίδυμα. Και μεγαλύτερο και πρόβλημα να έχει. Αν χρησιμοποιεί υαλουρονικό στα χείλη, δεν πρέπει να το κάνει λιγότερο από τους 6 μήνες. Ωραία. Να... Ωραία. Συνεχίζω. Βεβαίως μπορείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αυξήσουμε τα χείλη μας. Αλλά όπως είπα και πριν, θα αναφερθώ στο απορροφήσιμο προϊόν, το οποίο είναι το υαλουρονικό οξύ, το οποίο το χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρείες και το δίνουν στους πλαστικούς μας χειρουργούς. Και είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ανάλογα. Ναι, όμως, κοιτάξτε, περιμένετε. Αυτό είναι όμως ανάλογα την εταιρεία την οποία προέρχεται το εκάστοτε προϊόν. Το υαλουρονικό σαν είδος, σαν ύλη, είναι εγκεκριμένη όμως ανάλογα από την εκάστοτε εταιρεία και το τι άλλο περιέχει μέσα. Έχει την ανάλογη φυσικά διάρκεια. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Και υπάρχουν δύο σπάνιες περιπτώσεις να μας προκαλέσουν πρόβλημα. Η οποία το ένα είναι μια μόλυνση και το άλλο είναι αλλεργία, τα οποία και τα δύο διορθώνονται. Επίσης να ξέρετε ότι το απορροφήσιμο προϊόν, αν δεν σου αρέσει όταν το τοποθετήσεις και φουσκώσουν τα χείλη σου... Το περιμένεις 6 μήνες. Όχι, υπάρχει η αλουροδυνάση. Είναι ένα ενέσιμο προϊόν που σου βγάζει το υαλουρονικό μέσα σε 24 ώρες. Ναι, βέβαια καλό είναι να μην περνάς αυτή τη διαδικασία. Δεν στο παίρνει και στο τραβάει έξω. Όχι, παιδί μου, γιατί είναι πάρα πολύ. Το διαλύει και αυτό μετά φεύγει και... Το βάζει μέσα με ένεση και φεύγει. Δηλαδή, άμα δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα, υπάρχει και το δρόμος επιστροφής. Αυτό είναι πολύ καλό. Εντάξει, σίγουρα, αλλά καλό είναι όταν κάνουμε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Είναι, για βες. Λοιπόν, όταν κάνουμε κάτι τέτοιο, καλό είναι να πηγαίνουμε σε ανθρώπους που είναι. Σε παιδί μου. Ξέρεις, μου θυμίζει. Μου θυμίζει μία που την είχε στο κανάλι που είχε πάρει το ακουστικό τηλεφώνου και μίλαγε. Η Εύη το κρατάει, ότι δεν κάνει. Που είναι. Που βολεύομαι, δηλαδή. Είναι το βαρό μου για να κάνουμε. Πρόσεχε. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν να επιλέγουμε γιατρούς που είναι οι δήμονες στο αντικείμενο. Ναι. Εννοείται, ναι, αυτό που λέει η Εύη πηγαίνει όπου μας προτείνει. Και δεν ο πλαστικός, όπως ο λογιστής, όπως και ο δικηγόρος. Βάζω και τον πλαστικό μέσα. Αν δεν το έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και τα λοιπά, καλό είναι να μην πηγαίνουμε. Και ο παιδίατρος επίσης. Και ο παιδίατρος. Εντάξει, απλά μιλάμε εμείς που τα επιλέγουμε εμείς. Οπότε θέλω να σου πω ότι αν νιώθεις πολύ καλά με τον γιατρό σου και νιώθεις ότι αυτό το αποτέλεσμα που θα σου έχει είναι αυτό το οποίο σε καλύπτει, τολμησέ το. Αν όμως νιώθεις ότι δεν σε κεντρίζει, ότι αυτό που σου λέει δεν σε πείθει, μην μπεις καθόλου στη διαδικασία να κάνεις τέτοιες επεμβατικές, ανώδυνες παρόλα αυτά, μέσα στο πρόσωπό σου, στο σώμα σου, στα φρύδια σου, στα μάτια σου και ούτω ναι, καθεξής. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Ήθελες... Να το τελειώσουμε, ρε. Α, εντάξει, απλά είτε να ξανατελειώσετε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την στήλη σου, το ξέρεις αυτό. Την επόμενη εβδομάδα η Άγια θα μου λέει και πάλι κοντά μας για να μας φύγει άλλα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ. Φεύγουμε εμείς τώρα για λίγο από το Miranda Cafe. Φεύγουμε εμείς να έρχεστε εσείς όλοι που θέλετε να επιλέξετε το καλύτερο στέκι με το καλύτερο σέρβις αλλά και έναν κόσμο πολύ διαφορετικό. Αλλά και πολύ ωραίες φιγούρες, δηλαδή εννοώ πολύ ωραία πρόσωπα. Έτσι. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μπορεί και από το Miranda Cafe θα δούμε, δεν ξέρω τι θα επιλέξουμε. Γιατί παρόλα όχι, αυτά, άλλωστε ούτως ή άλλως συχνά πυκνά εμείς εδώ είμαστε. Εσείς δεν φεύγετε γιατί και το επόμενο ενδιαφέρει όλους εσάς. Θα μου πεις και είναι τίτλοι τέλους, γιατί αυτό φίλε τηλεθεατή θα πεις ότι δεν είναι διδακτικό. Πού θα δεις ποιος μας δίνει, ποιος μας περιποιείται, ποιος μας εκτενίζει. Ποιος μας στολίζει και γενικότερα πώς αυτή η εκπομπή βγαίνει τόσο γκλάμουρος προς τα έξω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πίσω από αυτό δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Έτσι. Για όλους αυτούς και για όλους εμάς αξίζει να το δεις. Φιλιά πολλά, γεια σας.